Χαίρομαι ιδιαίτερα, ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την επίκαιρη και σημαντική συζήτηση και μάλιστα όπως θα πει και η Θεανό στη συνέχεια, επίκαιρη και πολιτικά, καθώς σήμερα από την πλευρά της Θεανός Φωτίου υπήρξε και μια πολύ καθοριστική εισήγηση γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα και απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα, είναι μια σύνθετη διαδικασία ανάλυσης ενός φαινομένου και νομίζω ότι προηγουμένως και τα ερωτήματα που έθεσε στην εισήγησή της η Αγγελική και η εισήγηση της ΙΑΣ σε σχέση και με το πόρισμα της Βουλής και η ημερόπιο όπως τοποθετήθηκε δείχνουν ότι έχει πάρα πολλές πλευρές και δεν μπορούμε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε μονοδιάστατα. Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας, και υπόθηκε αυτό από τη ΣΥΑ, έχουμε δύο πτυχές. Η μία είναι το γενικό φαινόμενο που βλέπουμε στην Ευρώπη, δηλαδή η πολιτισμική αλλαγή, η εξέλιξη της κοινωνίας, των οικογενειών, της εργασίας, η απομάκρυνση από την αγροτική ζωή και τα πρότυπα τα οικογενειακά που είχε. Αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σίγουρα όμως η Ελλάδα, και δεν είναι τυχαίο που έγινε η αναφορά για τις χώρες του Νότου, συνολικά ο Μεσογειακός Ευρωπαϊκός Νότος, αντιμετώπισε και προβλήματα καθυστέρησης αναπτυξιακής και κοινωνικής. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις ρίζες αυτού του προβλήματος, ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60, όπου να το συνδυάσουμε αφενός με τη βία ερήμωση της ελληνικής επαρχίας, από τον πόλεμο, τον εμφύλιο, τις διώξεις, την μετανάστευση, την αστιφιλία, τον τρόπο που έγινε η ανάπτυξη εκείνη την περίοδο. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο αυτό που υπόθηκε και για την επιδηματική πολιτική, καθώς η Ελλάδα πολύ καθυστερημένα, όπως και η Πορτογαλία και η Ισπανία, μπήκανε σε μια θεσμική αντίληψη κοινωνικού κράτους πολύ αργότερα από το 80 και μετά, όταν βέβαια οι χώρες του Βορρά, όπως ήταν η Γερμανία, η Αυστρία, η Βρετανία, οι σκανδιναβικές χώρες με τα πρότυπα τότε σοσιαλδημοκρατικά κράτη, είχαν ένα κοινωνικό συμβόλαιο ήδη από τη δεκαετία του 60 που κατοχύρωσε ένα διαφορετικού τύπου κοινωνικό κράτος και δεν είναι τυχαίο που γίνονται και αναφορές στην εμπειρία αυτών των χωρών. Σε αυτή τη διαδικασία της καθυστέρησης, σίγουρα, στη συνέχεια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις που πολύ σωστά υπόθηκε από τη ΣΥΑ του να μπορέσει μια γυναίκα τα τελευταία 30 χρόνια να συνδυάσει τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, ήρθαν να επιδενωθούν πάρα πολύ μέσα από την κρίση, το μνημόνιο, τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και τις τραυματικές συνέπειες που είχαν και στις κοινωνικές δομές και φυσικά συνολικά στην ελληνική οικογένεια, στην ανεργία και σε μια νέα μορφή μετανάστευσης, αυτή πλέον των επιστημόνων, το οποίο ήδη αναλύθηκε. Αυτά νομίζω ότι σαν διαπιστώσεις είναι σημαντικά, γιατί δείχνουν ότι η προσέγγιση η πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι και αυτή πολυδιάστατη. Σαφώς η κοινωνική πτυχή είναι η κυρίαρχη όταν συζητάμε γύρω από την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Αλλά πιστεύω ότι εξίσου σημαντική είναι η θεσμική πλευρά, δηλαδή η πλευρά των δικαιωμάτων, της ισότητας, το πώς διασφαλίζονται και κατοχυρώνονται και φυσικά και η αναπτυξιακή η οικονομική πλευρά που έχει να κάνει με την δημιουργία θέσεων εργασίας, με τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίους, με την φορολογική πολιτική, την πολιτική για την ύπαιθρο. Είναι ζητήματα λοιπόν που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά το δημογραφικό να αποτυπώνει ένα σύνολο πολιτικών και προτεραιοτήτων και συγκεκριμένων μέτρων. Στο ερώτημα που έθεσε η Αγγελική σε σχέση με την ισότητα και την χειραφέτηση της γυναίκας, εγώ πιστεύω αντίθετα ότι έρχεται να ενισχύσει τη συνειδητή μητρότητα. Δηλαδή να θυμηθώ όταν ήμουν φοιτήτρια τη δεκαετία του 80, τότε που έγινε η μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και η αποποινικοποίηση των αμβλώσεων, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτερες και θυμόμαστε εκείνη την εποχή, ήταν κάτι τραγικό οι παράνομες αμβλώσεις, οι συνθήκες που γινόντουσαν, ο κίνδυνος που έθετε τις γυναίκες και βέβαια η αδυναμία τεκνοποίησης πολλές φορές στη συνέχεια.
Άρα λοιπόν η χειραφέτηση, η αντισύλληψη, η ενημέρωση ίσα ίσα έρχονται να προστατεύσουν και τη γυναίκα και τη δυνατότητα τεκνοποίησης της γυναίκας. Γιατί πολλές φορές, και υπόθηκε αυτό, υπάρχει μια έντονη ιδεολογική χρειά, λες και η ισότητα ή η απελευθέρωση της γυναίκας δεν μπορεί να την ευνοήσει στο να γίνει μητέρα ή να έχει οικογένεια. Το αντίθετο. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που δείχνει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, η ισότητα, ίσα ίσα είναι ζητήματα τα οποία έρχονται να στηρίξουν. Όπως εγώ θα σας αναφέρω και κάτι πάλι από την εμπειρία μου, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 80 εργαζόμουν στην σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν η περίοδος που αναπτυσσόταν η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, οι πολιτικές της συνοχής, ο Ντελόρ, υπήρχε τότε μια προοδευτική πάλι που είχαν μπει οι χώρες του Νότου πια προοδευτικές κυβερνήσεις του Νότου. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν τότε ήταν ο θατσερισμός, που ήταν και κάτι πρωτόγνωρο τότε να υπάρχει μια τέτοιου είδους πολιτική. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μετά από λίγο θα γινόταν η κυρίαρχη πολιτική μονοδρόμου από το 90 και μετά και με τις εξελίξεις. Το Βρετανικό Κόμμα, το Εργατικό, το οποίο ήταν πρωτοπόρο στα θέματα και της χειραφέτησης της γυναίκας από τις σουφραζέτες και μετά, αλλά και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όλα τα ζητήματα, η ίση αμοιβή, η εργασία, όλα αυτά στην Αγγλία είχαν τότε κατοχυρωθεί, αντιμετώπιζε για πρώτη φορά την πλήρη ρήξη, λόγω της Θάτσερ, του κοινωνικού κράτους. Και αυτό έκανε το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, το εργατικό της εποχής, να γίνει φιλικό προς την Ευρώπη, γιατί μέσα από την κατοχύρωση της κοινωνικής χάρτας των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, που ακριβώς έρχομαι στο θεσμικό πάλι, ήταν αυτό που μπορούσε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να έρθει να αντιπαλέψει τη μείωση των δικαιωμάτων της ισότητας και του κοινωνικού κράτους στη Βρετανία. Άρα το θεσμικό και το αναπτυξιακό είναι κυρίαρχα. Τώρα, για να μην κουράσω, εγώ να έρθω λίγο στα δικά μου θέματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Και εδώ πιστεύω ότι η δημόσια διοίκηση με τέσσερις πτυχές έρχεται να παίξει ρόλο στη συζήτησή μας. Το πρώτο είναι ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Η δημόσια διοίκηση εκ των πραγμάτων είναι ο πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Είναι αλληλένδετο. Όταν η δημόσια διοίκηση λειτουργεί με όρους αναγκών της κοινωνίας, δημοσίου συμφέροντος, με την έννοια της έκφρασης συνταγμένης λαϊκής κυριαρχίας και όχι ενός μικρού νεοφιλελεύθερου κράτους, δεν μπορεί να υπάρξει το κοινωνικό κράτος αν δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση που θα το στηρίξει. Άρα αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο. Σε αυτό το πλαίσιο έρχομαι στο δεύτερο σημείο, είναι οι αναγκαίες προσλήψεις και η συγκεκριμένη πολιτική για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, που εδώ είναι με την ευρύτερη έννοια. Έχει να κάνει από το ιατρικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, έχει να κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους, με την εξυπηρέτηση όλων των ειδικοτήτων για το κοινωνικό κράτος. Και εδώ πάλι έχει ένα σαφή ιδεολογικό χαρακτήρα αυτή η συζήτηση, τι κράτος θέλουμε. Και επειδή αυτή την περίοδο γίνεται και πια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από τις προσλήψεις, οι προσλήψεις φυσικά και δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε είναι μια διαδικασία απασχόλησης, αλλά η απάντηση είναι ότι θέλουμε το κράτος εκείνο και το προσωπικό εκείνο, το μόνιμο που θα μπορεί να επενδύσει και να έχει ποιότητα όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες και στο κοινωνικό κράτος φυσικά, που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας με βάση τη συνολική αναπτυξιακή και κοινωνική της στρατηγική, και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλο αυτό σε όλες αυτές τις επιθέσεις που βλέπουμε. Οι προσλήψεις βέβαια έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Κάτι που έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά που τώρα προσπαθούμε να βάλουμε και με πιο θεσμικό και ορθολογικό τρόπο, δηλαδή τη μοριοδότηση όσον αφορά, και εδώ μπαίνει πάλι το ζήτημα των γυναικών και τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία είναι κρίσιμα σε όλη αυτή τη διαδικασία της στελέχωσης του δημοσίου. Το τρίτο θέμα αφορά, υπόθηκε και από τις προηγούμενες συναδέλφους, έχει να κάνει με τη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, είτε αυτό αφορά ομάδες που είναι στο όριο της φτώχειας, της περιθωριοποίησης, ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως είναι η Ρωμά, και πώς είναι η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και στις υπηρεσίες αλλά και
να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα ως εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση και φυσικά και στα άτομα με αναπηρία, όπου εκεί πρέπει να πω ότι ήδη από το 2016 ήταν ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής, αλλά τώρα έφυγε και ήθελα να κάνω αναφορά, μαζί με τον Χριστόφορο τον Βερναρδάκη, έγιναν κάποιες θεσμικές αλλαγές τότε, ακριβώς για αυτές τις ευάλωτες ομάδες, που εμείς ήρθαμε τώρα με τον νόμο που μόλις περάσαμε πριν από 3 εβδομάδες, ο νόμος για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της δημόσιας διοίκησης, που θα αναφερθώ λίγο αναλυτικά γιατί δεν είναι πάρα πολύ με τη συζήτηση που κάναμε σήμερα, που ήρθαμε να επεκτείνουμε περαιτέρω και να εξειδικεύσουμε. Και φυσικά η τελευταία πτυχή, που πάλι θα αναφερθώ και στον νόμο που μόλις περάσαμε, είναι τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση. Και μιλάμε και για κάθε μορφή οικογένειας, γιατί αυτή είναι η φρέσκια ματιά που πρέπει να έχουμε. Αναφέρθηκε και η ΣΥΑ και το πόρισμα όπως μας το παρουσίασε. Είτε αφορά τις μητέρες, αλλά φυσικά και τους πατέρες και τις διάφορες μορφές οικογένειας. Άρα λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη τώρα και να πω ότι επεκτείναμε περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που υιοθετούν παιδιά, καθώς και τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς. Γιατί αυτό είναι μία σύγχρονη ματιά. Μιλάω τώρα για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο στενό δημόσιο τομέα, όπου τους αναγνωρίζουμε και σε αυτούς ένα τρίμηνη άδεια με πλήρες αποδοχές στο εξάμηνο της υιοθεσίας ή της αναδοχής, εφόσον μιλάμε για παιδιά τα οποία υιοθετούνται ή για μπαίνουν σε ανάδοχη οικογένεια έως 6 ετών και μιλάμε ότι αναφερόμαστε και στη μητέρα και στον πατέρα. Επίσης, πάλι επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη κοινωνία, ερχόμαστε να δώσουμε άδεια 3 μηνών και σε γονείς που αποκτούν παιδί μέσω της παρένθετης μητρότητας. Με την έννοια ότι και αυτοί πρέπει να εξοικειωθούν με το βρέφος, να συνηθίσουν στη λογική της ανατροφής. Μία άλλη αλλαγή που κάναμε είναι στο θεσμό της κινητικότητας, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2016 και βάζει με ένα θεσμικό πλαίσιο πώς γίνονται οι μετατάξεις πια και οι αποσπάσεις στο δημόσιο, με βάση και αυτό που θέλει ο δημόσιος υπάλληλος και επιθυμεί για την οικογενειακή του κατάσταση ή για την επαγγελματική του εξέλιξη στο δημόσιο, αλλά και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Εκεί υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα μπορούσε για λόγους υγείας επίσης ο δημόσιος υπάλληλος να αξιοποιήσει την κινητικότητα. Ερχόμαστε και κάνουμε μία διεύρυνση αυτού του δικαιώματος με τον πρόσφατο νόμο μας, όπου λέμε ότι οι λόγοι υγείας δεν αφορούν μόνο τον υπάλληλο άντρα ή γυναίκα, αλλά αφορούν και τον την σύζυγο σύντροφο, ανάλογα με τη μορφή της οικογένειας, αφορούν τα παιδιά, όταν έχεις ένα πρόβλημα υγείας στο παιδί, και κάνουμε και κάτι το οποίο το θεωρώ καινοτομικό και σημαντικό, αν αφορά και τους ηλικιωμένους γονείς το πρόβλημα υγείας. Γιατί ζούμε σε μία κοινωνία που όλοι μας έχουμε περάσει με τους γονείς μας προβλήματα, με το Αλτσχάιμερ, άνοια, αρρώστιες. Έχουμε πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που θέλουν να πάνε στον τόπο καταγωγής τους για να είναι και με την οικογένεια, όπου ξέρουμε και το ρόλο που παίζουν οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι και στο να βοηθάνε την οικογένεια την περίοδο της κρίσης. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Και έτσι πραγματικά αυτό το περάσαμε στον νόμο και νομίζω ότι έρχεται να εξισορροπήσει. Και επειδή ξέρετε, πολλές φορές και τα δικαιώματα που κατοχυρώνουμε στο δημόσιο ανοίγουν και ένα δρόμο και για τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, επεκτείναμε την άδεια με αποδοχές για ασθένεια ανηλίκων παιδιών και έτσι στα παιδιά που αναφέρεται και στους 2 γονείς και πάμε στις 4 ημέρες για όλες τις οικογένειες, τρίτεκνη 7 ημέρες, η πολύτεκνη 10 μέρες άδεια με αποδοχές και 8 μέρες για τις μονογονικές οικογένειες. Γιατί ακριβώς, το είπε και η ΣΥΑ, είναι ένα θέμα το οποίο πλέον το αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο και πρέπει να υπάρχει και ιδιαίτερη μέρημνα. Ήδη αναφέρθηκε η Μερόπη στην πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για την άδεια
ανατροφή για τους αναπληρωτές καθηγητές. Αυτό είναι ένας πιλότος που όταν θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα στο μέλλον θα θέλαμε να το επεκτείνουμε σε όλους τους συμβασιούχους που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε δημοσιονομικά σε αυτή τη φάση, μπορούσαμε μόνο για τους αναπληρωτές καθηγητές, αλλά εμείς το θεωρούμε ότι είναι ένα δείγμα γραφής όταν τα δημοσιονομικά πάνε καλύτερα την επόμενη διετία να επεκταθεί και εκεί. Κλείνω με δύο ακόμα ζητήματα. Όσον αφορά τους τρίτεκνους, κάναμε και εδώ μία επέκταση του δικαιώματος. Υπήρχε μία στενή αντίληψη νομοθετική που έλεγε ότι ο τρίτεκνος, το παιδί θεωρείται τρίτεκνο αν το πρώτο παιδί είναι μέχρι τα 25 αν έχει το πτυχίο. Το πήγαμε μέχρι τα 30. Και επίσης υπήρχε και μία άλλη στενή προσέγγιση που έλεγε ότι αν το πρώτο παιδί ξεπεράσει τα 25 ή τώρα που λέμε εμείς τα 30, να χάνουν το δικαίωμα τα υπόλοιπα παιδιά να θεωρούνται τρίτεκνης σε σχέση με το δημόσιο. Εμείς λοιπόν τα απελευθερώσαμε αυτό. Και είπαμε ότι μέχρι και το τελευταίο παιδί να φτάσει τα 25 αν είναι χωρίς σπουδές ή τα 30 αν είναι με στρατό και σπουδές στο πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακά, να θεωρείται. Το οποίο είναι και το λογικό, γιατί είχε κατοχυρώσει ο νομοθέτης τις ποσοστώσεις και δεν γινόταν να αξιοποιηθούν. Τέλος, να πω ότι έχουμε κάνει και μια ειδική μερίμνα για τα άτομα με αναπηρία και όσον αφορά την πρόσβασή τους στο δημόσιο, το οποίο έρχεται να διευκολύνει και τις οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, δηλαδή περάσαμε ένα δεύτερο νόμο γύρω από την προσβασιμότητα με όλες τις ψηφιακές εγκαταστάσεις και δομές του δημοσίου και επίσης λύσαμε και ένα πρόβλημα που αφορούσε τα άτομα με βαρικοία και κόφωση, όπου και εκεί βρήκαμε μία λύση αναγνώρισης της νοηματικής γλώσσας ως μιας επίσημης γλώσσας που και το Υπουργείο Παιδείας έχει ένα ειδικό πιστοποιητικό. Οφείλω να πω ότι μέχρι και εμείς να το καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβαινε, έπρεπε να γίνει ένας μεγάλος διάλογος, γιατί πολλές φορές πρέπει να ακούμε και τους φορείς για να κατανοούμε και το πρόβλημα. Τέλος, να πω ότι από τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία έχουν, όπως γνωρίζετε, έντονο οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα στήριξης και της οικογένειας και των νέων ανθρώπων, δουλέψαμε πάρα πολύ και με την Θεανό και με το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι η Μαρίνα εδώ, όσον αφορά το βοήθεια στο σπίτι, και με τη Μερόπη και τον Κώστα τον Γαβρόγλου για την ειδική αγωγή, όπου και αυτά είναι δύο προγράμματα κοινωνικά τα οποία στηρίζουν την οικογένεια, είτε αυτό αφορά τους ηλικιωμένους με το βοήθεια στο σπίτι, που επιτέλους θεσμοθετείται και γίνεται μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους, είτε η ειδική αγωγή, που είναι το κατεξοχήν βοήθημα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μία πιο ιδεολογική πολιτική παρατήρηση. Μονοπολεί πολλές φορές τη συζήτηση γύρω από την οικογένεια η συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε λίγο και η Σία σε αυτό. Αυτό είναι άκρως υποκριτικό. Και είναι άκρως υποκριτικό γιατί όταν η ίδια αυτή η παράταξη είναι αυτή η οποία ευαγγελίζεται τον νεοφιλελευθερισμό και την επιστροφή στην πιο σκληρή μνημονιακή πολιτική, αυτό σημαίνει αυτομάτως την πλήρη κατάλυση οποιαδήποτε βημάτων έχουν γίνει όλη αυτή την περίοδο του κοινωνικού κράτους, της ισότητας, των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να είναι και να υπερασπίζονται την οικογένεια και τη στήριξη των γυναικών, της μητέρας, των παιδιών, όταν οι ίδιοι μιλούν ότι θα γυρίσουμε από το 1:1 στις προσλήψεις στο 1:5, το οποίο σημαίνει πολύ απλά ότι δεν μπορεί να, ούτε ένας γιατρός να προσληφθεί στο σύστημα υγείας, ούτε ένας καθηγητής από τους 15.000 που τώρα έχουν μπει στην τριετία, ούτε προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, ούτε τίποτα το οποίο έρχεται να στηρίξει την ελληνική οικογένεια. Άρα εδώ μιλάμε ότι υπάρχει και η ανάγκη, πιστεύω, και επειδή μπαίνουμε και σε μια χρονιά που το διακύβευμα και τα διλήμματα πρέπει να γίνονται καθαρά, πρέπει να αναδείξουμε αυτή την ιδεολογική πτυχή. Ότι για μας η ισότητα και η χειραφέτηση, το κοινωνικό κράτος, η λειτουργία του δημόσιου τομέα και των δημοσίων υπηρεσιών, όλα αυτά είναι συγκεκριμένα διακυβεύματα που έχουν προοδευτικό και αριστερό πρόσημο. Και άρα και η στήριξη ουσιαστική της οικογένειας και της γυναίκας σε όλους τους ρόλους που έχει, ακριβώς μέσα από ένα τέτοιο προοδευτικό πρόγραμμα μπορεί να έχει προοπτική
και μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.